και να δούμε όλα τα τελευταία από τον κόσμο των βίντεο παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας. Μάνος Γρυπάρης έρχεται τώρα μαζί μας από το gameworld.gr. Να είσαι καλά, Μάνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ξεκινάμε με το Nintendo Switch, τη νέα κονσόλα της Nintendo, η οποία αποκαλύφθηκε προχθές Παρασκευή και 13. Θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου, θα περιέχει 32 GB αποθηκευτικό χώρο. Επίσης, αναφέρουμε ότι θα μπορείτε να πάρετε την κονσόλα εκτός σπιτιού και να τη χρησιμοποιήσετε ως φορητή. Θα έχει οθόνη 6,2 ιντσών 1280x720 και η μπαταρία θα διαρκεί 2,5 με 6,5 ώρες. Games τα οποία ανακοινώθηκαν: το Legend of Zelda Breath of Wild, το οποίο τρέιλερ βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και ακόμη, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Super Bomberman R, Mario Kart 8 Deluxe, Neo Tetris, Sonic Mania και Project Sonic, Skyrim, Xenoblade Chronicles 2, Season of Heaven, Ultra Street Fighter 2 και πολλά ακόμη. Τέλος, μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Nintendo στο Τόκιο έπεσε κατά 5,75%. Μάλιστα. Και για να δούμε κάτι παραπάνω από το τρέιλερ. Επόμενος σταθμός μας, Μάνο Γρυπάρη, το Gravity Rush, δράση και περιπέτεια για PlayStation 4. Το Gravity Rush 2, το οποίο είναι συνέχεια του ομώνυμου Action Adventure, αποτελεί sequel με πρωταγωνίστρια την Kat. Βρισκόμαστε στην εναέρια πόλη της Hexville και η Kat μαζί με την παρέα της καλείται, αψηφώντας τους νόμους της φυσικής και της βαρύτητας, σύμφωνα με τις ικανότητές της, να αποθήσει τους διάφορους εχθρούς. Θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία Gravity Styles, το αρχικό από το πρώτο μέρος, το Lunar και το Jupiter. Με το Lunar θα αυξάνεται την ταχύτητα της Kat και την ικανότητά της να πηδήξει πιο ψηλά. Με το Jupiter η Kat θα είναι πιο βαριά, αλλά οι επιθέσεις θα προκαλούν μεγαλύτερο damage. Θα μπορείτε επίσης να αλλάξετε ανάμεσα σε Gravity Styles χρησιμοποιώντας το touchpad του χειριστηρίου σας. Μάλιστα. Και για το τέλος, να δούμε τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αναφορικά με τις πωλήσεις παιχνιδιών. Το top 10 ουσιαστικά θα δούμε, Μάνο. Είναι τα στοιχεία της GFK όπως τα δημοσιεύσατε κι εσείς στο gameworld.gr. Και αφορούν τον Νοέμβριο του 2016 και δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες. Στη 10η θέση το PES 2017, 9η και 7η Pokémon Moon και Pokémon Sun, δεν τα βλέπουμε συχνά σε top 10. Στην 8η το Battlefield 1, από την 6η και πάνω τα μισά games είναι αθλητικά. NBA 2K 17, στην 5η το Grand Theft Auto 5. Η τέταρτη πήγε στο Uncharted 4, στην τρίτη θέση είχαμε το Call of Duty Infinite Warfare, ενώ οι πρώτες δύο θέσεις έχουν αθλητικά games, στην δεύτερη το FIFA 17 και στην πρώτη το Football Manager 2017 για PC. Επίσης το FIFA 17 ήταν πρώτο σε πωλήσεις στη Μεγάλη Βρετανία για το 2016. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Γρυπάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα βεβαίως στο gameworld.gr μέσα στην εβδομάδα όλες οι ειδήσεις για το gaming. Και να δούμε όλα τα τελευταία από τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών και της ψυχαγωγίας. Ο Αριστοτέλης Ζησιμόπουλος έρχεται τώρα μαζί μας. Τον έχουμε από το gameworld.gr. Καλό μεσημέρι στο τέλη και σε σένα. Γεια σου Νίκο. Στις ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε έχουμε αρχικά την ανακοίνωση του νέου Super Mario. Στο Super Mario Odyssey, όπως τα ονομάζεται, θα δούμε για μία ακόμη φορά το γνωστό Ιταλό υδραυλικό να πολεμάει σε νέες περιπέτειες. Ναι, το πολεμάει τον Bowser και τα μάτια της πριγκίπισσας Peach. Το σημαντικό πράγμα που είδαμε μέσα από αυτό το νέο τρέιλερ είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς το παιχνίδι θα λαμβάνει χώρα σε ένα πραγματικό κόσμο, δηλαδή στη Νέα Υόρκη. Ένα μέρος του παιχνιδιού φυσικά, έτσι, όχι όλο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο αποκλειστικά για το Nintendo Switch. Μάλιστα. Απολαυστικό το τρέιλερ που μας έδειξες, Αριστοτέλη. Πάμε να δούμε και τι νεότερο έχουμε για το Watch Dogs 2. Ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ubisoft θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους έχουν Xbox One και PlayStation 4 να κατεβάσουν δωρεάν ένα demo του Watch Dogs 2. Το demo αυτό θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο του αρχικού παιχνιδιού, είτε μιλάμε για single player campaign είτε για online multiplayer, και θα διαρκεί 3 ώρες. Μετά τις 3 ώρες, αν θέλετε να παίξετε κι άλλο, θα πρέπει να πληρώσετε, να το αγοράσετε δηλαδή. Πάντως για 3 ώρες θα είναι δωρεάν από όσο μας είπες, έτσι. Ό,τι έχει το παιχνίδι, τα πάντα. Και να κλείσουμε με το Half-Life, Αριστοτέλη. Ναι, το Half-Life 2 κυκλοφόρησε πριν 13 χρόνια, το 2004. Από τότε μέχρι σήμερα, όλοι οι fans περιμένουν με αγωνία το επόμενο παιχνίδι της σειράς. Μάλιστα. Σε μια συνέντευξη πρόσφατη που έδωσε το Reddit
Ο ιδρυτής της Valve, της εταιρείας πίσω από το παιχνίδι, Gabe Newell, είπε ότι ναι, μεν η εταιρεία δουλεύει πάνω σε ένα νέο παιχνίδι από αυτό το σύμπαν, από το σύμπαν του Half-Life δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, αυτό το παιχνίδι δεν θα περιέχει τον αριθμό 3. Ναι. Και δεν ξέρουμε κιόλας αν θα είναι Half-Life. Μπορεί να είναι κάποιος spin-off από, από τον κόσμο. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Το μυστήριο λοιπόν παραμένει. Υπομονή. Έτσι. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και περισσότερα βεβαίως στο gameworld.gr. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Αριστοτέλη Ζησιμόπουλος μαζί μας αυτή την Κυριακή. Καλό μεσημέρι, Αριστοτέλη. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Marvel, η οποία πριν λίγες μέρες μας έδωσε το πρώτο teaser trailer για το Project The Avengers, το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, ξέρουμε ότι θα κυκλοφορήσει το 2018 κάποια στιγμή και πίσω από το παιχνίδι θα βρίσκεται η Square Enix και η Crystal Dynamics. Για να δούμε κάτι παραπάνω το trailer. The world will always need heroes. Just need to reassemble. Και να περάσουμε στο Injustice 2, Αριστοτέλη. Ακριβώς. Μιλήσαμε για τη Marvel, ήρθε η ώρα να πούμε και για τον αντίπαλο της Marvel, την DC, της οποίας το Injustice 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος. Το Injustice είναι ένα παιχνίδι fighting, στο οποίο οι υπερήρωες παλεύουν μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε 11 ήρωες θα είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στους οποίους θα είναι ο Batman, ο Superman, η Wonder Woman, η Supergirl και πολλοί άλλοι. Shape actions to come. Such folly and futility in the grand design. Curious how lines once clearly defined become blurred. Εντυπωσιακό λοιπόν και το Injustice 2 που μόλις μας έδειξες, Αριστοτέλη, και να κλείσουμε με FIFA που έχει και ένα τεράστιο έπαθλο. Ακριβώς 1,3 εκατομμύρια δολάρια θα είναι το έπαθλο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα FIFA 2017. Το πρωτάθλημα θα λάβει χώρα μόνο στο PlayStation 4 και στο Xbox One, όχι στα PC, και στους προκριματικούς γύρους θα μπορούμε όλοι να παίξουμε από το σπίτια μας, δηλώνοντας συμμετοχή μέσα από το Foot. Έτσι λοιπόν, από τις 4 Φεβρουαρίου και μετά. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη Ζησιμόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και βεβαίως περισσότερα στο gameworld.gr, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις του gaming.